σενάρια για αμόλυβδη στα 2 και 61 ευρώ και μέση τιμή πετρελαίου θέρμανσης στα 2 ευρώ. Φωτιά και στην Κέρκυρα η τιμή της αμόλυβδης που άγγιξε τα 2,5 ευρώ. Γιοργαντάς. Δεν υπάρχει θέμα επισιτιστικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα. Στην Κέρκυρα το 9ο Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Κέρκυρα. Αυξημένη η κίνηση στην εστίαση, μειωμένη η τζίρη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡ ξεκινάμε μόλις τώρα και θα είμαστε μαζί για μία ώρα καταγράφοντας και σήμερα το βράδυ τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας. Μια ειδησιογραφία η οποία σε κεντρικό επίπεδο στέκεται στην ένταση τηλεκτική, η οποία μέρα από τη μέρα εξελίσσεται όλο και περισσότερο από την πλευρά της γείτονος χώρας, από την πλευρά της Τουρκίας. Η κλιμάκωση λοιπόν αυτής της έντασης προβληματίζει την Αθήνα, αλλά όχι μόνο την Αθήνα και τους συμμάχους. Διότι και οι δύο χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ, μια ένταση εντός του ΝΑΤΟ θα σημαίνει πολλά για την συμμαχία. Πάμε να δούμε τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν σήμερα, έτσι όπως αναλύονται στον Αθηναϊκό Τύπο. Το κλίμα δυσπιστίας και καχυποψίας που ήταν κυρίαρχο τα τελευταία χρόνια στο Κογκρέσο για την Άγκυρα, τώρα έχει εξαπλωθεί παντού στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Αρκεί να συνομιλήσει κανείς με ξένους διπλωμάτες, αναλυτές και δημοσιογράφους για να καταλάβει ότι η Τουρκία, που πάντοτε ήταν ένας δύσκολος σύμμαχος, σήμερα αντιμετωπίζεται ανοιχτά ως μια άκρως προβληματική και επικίνδυνη περίπτωση. Μπορεί εμάς ευλόγως να μας ενδιαφέρουν η ακραία επιθετικότητα και οι πρωτοφανείς απειλές, όμως για να είμαστε ειλικρινείς στην Ουάσιγκτον, οι σχέσεις Άγκυρας-Αθήνας δεν είναι αυτές που τροφοδοτούν το δυσμενές κλίμα. Εδώ βλέπουν την Τουρκία ως ένα πολυσύνθετο πρόβλημα με συσσωρευμένα ανοιχτά ζητήματα, τα οποία αντί να κλείνει επιλέγει να διωγγώνει. Έναν ανεξέλεκτο παράγοντα αστάθειας εντός του ΝΑΤΟ που χρειάζεται ειδικούς και λεπτούς χειρισμούς, ακριβώς λόγω της απρόβλεπτης προσωπικότητας του ηγέτη της, ο οποίος δεν διστάζει να ανοίξει πολλαπλά μέτωπα ταυτόχρονα. Στο πλαίσιο αυτού του ειδικού χειρισμού αποφεύγουν να συγκρουστούν δημοσίως με τον Ερντογάν. Δεν επιχειρούν να το συνετίσουν ούτε σχολιάζουν κάθε παραλήρημά του, όχι γιατί το φοβούνται, αλλά γιατί δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να καταργήσουν τους όποιους διάβλους επικοινωνίας διατηρούνται ακόμη ανοιχτοί. Αυτός άλλωστε είναι και ο ρόλος της διπλωματίας, ιδιαίτερα σε τόσο κρίσιμες στιγμές, όσο και αν εμάς δεν μας ικανοποιεί και περιμένουμε κάθε φορά με αγωνία να δούμε τι μήνυμα θα στείλει το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών στον Ερντογάν. Είναι δεδομένο ότι οι συνομιλίες γίνονται σε πολλά επίπεδα και για όλα τα ζητήματα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Άγκυρα. Όμως δημοσιογραφικές πληροφορίες εδώ στην Αμερικανική πρωτεύουσα λένε ότι οι Αμερικανοί με τους Τούρκους δεν βγάζουν άκρη. Και αν δεχθούμε ότι αυτό ισχύει, τότε είναι άκρως ανησυχητικό. Αν μάλιστα δούμε κάποια στιγμή να εκφράζεται δημοσίως η δυσαρέσκεια είτε του State Department είτε του Λευκού Οίκου, ανατρέποντας σταθερές δεκαετιών, τότε θα καταλάβουμε ότι τα πράγματα είναι πιο σοβαρά από ό,τι φαίνονται. Είναι τουλάχιστον αφελής όποιος πιστεύει ότι όσο ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά με πόλεμο την Ελλάδα, οι Αμερικανοί διπλωμάτες στο State Department πραγματικά πιστεύουν ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να αποφύγουν τις εντάσεις. Γνωρίζουν πολύ καλά ποιος είναι αυτός που προκαλεί τις εντάσεις, αλλά γνωρίζουν εξίσου καλά και ποια είναι τα περιθώρια της δικής τους παρέμβασης. Περιθώρια που το τελευταίο διάστημα έχουν στενέψει. Το δικό μας πρόβλημα, σε συνδυασμό με την πρόθεση νέας εισβολής στη Συρία, τα εμπόδια στην ενταξιακή πορεία της Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, οι σχέσεις με τη Ρωσία, ακόμη και το θέμα των ουκρανικών σιτηρών, έχουν εξοργήσει τον αμερικανικό παράγοντα και έχουν μεταξύ άλλων ανακόψει και τη δυναμική που είχε δημιουργηθεί πριν από ένα μήνα για το θέμα της ενδεχόμενης πώλησης και αναβάθμισης των F-16. Όσο και αν φάνηκε και γράφτηκε τότε ότι το State Department υπήρχε πρόθεση επίσπευσης των διαδικασιών αποστολής της επίσημης ειδοποίησης για τα F-16 στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου, σήμερα που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν κινείται τίποτα, όπως έλεγαν πηγές στη Γερουσία. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι θα δούμε το θέμα το οποίο πραγματικά είναι πολύ σημαντικό, διότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών λέει ότι κινδυνεύει ο πλανήτης Γη από παγκόσμια επιστημιστική κρίση. Σε εθνικό επίπεδο λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα πρόβλημα, όλα έχουν αφετηρία τα σιτηρά από την Ουκρανία, αλλά ταυτόχρονα και διάφορες πληροφορίες από χώρες οι οποίες αποτελούν συντοβολώνες ιδιαίτερα για την Ευρώπη και για αναπτυσσόμενες χώρες. Ινδία, παραδείγματος χάρη, ακόμη και Ιταλία. Πάμε να δούμε περισσότερα.
Η αύξηση στην τιμή των δημητριακών από την αρχή του πολέμου σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Γιορκαντά να δηλώνει στο ΑΠΕΜΠΕ ότι το ζήτημα της επισιτιστικής επάρκειας προέκυψε παγκοσμίως λόγω τριών παραγόντων: της ενεργειακής κρίσης, της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Παράγοντες που, όπως είπε, δημιουργούν σημαντικό πρόβλημα στις διεθνείς αγορές και με το φόβο του επισιτιστικού προβλήματος δημιουργούν αυξήσεις στις τιμές. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι πρόβλημα επισιτιστικής επάρκεια στην Ελλάδα δεν υφίσταται ούτε αυτή τη στιγμή, ούτε στο άμεσο μέλλον, ούτε έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμπλήρωσε δε ότι η χώρα μας σε συνεργασία με τους Έλληνες εισαγωγείς έχει ανοίξει διάβλους για αναπλήρωση από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τρίτες χώρες των ποσοστών που κάναμε εισαγωγή σε μαλακό σιτάρι και αραβόσιτο από τις εμπόλεμες χώρες. Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπόρων Δημητριακών και Υποπροϊόντων και Ζωοτροφών, Σπύρος Γρηγοράτος, ο οποίος σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων τόνισε πως ο πόλεμος της Ρωσίας με την Ουκρανία δεν θα προκαλέσει καμία επισιτιστική κρίση στη χώρα μας. Η Ελλάδα το 2021 εισήγαγε από τη Ρωσία και την Ουκρανία μαλακό σίτο, αραβόσιτο και κρυθάρι, που αντιπροσώπευαν το 30% των συνολικών εισαγωγών μας. Με το ξέσπασμα του πολέμου, η χώρα μας, σύμφωνα με τα στελέχη του ΙΠΑΤ, έπρεπε να βρει εναλλακτικούς προμηθευτές για την εισαγωγή δημητριακών. Η χώρα μας έχει την τύχη να γειτονεύει με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, από όπου υπάρχει ομαλή εισαγωγή με πλοία και φορτηγά αυτοκίνητα. Εισαγωγές σιτηρών έχουμε επίσης και από τη Σερβία και σποραδικά από τη Ρωσία και το Καζακστάν, είπε ο κ. Γρηγοράτος, προσθέτοντας ότι με την επερχόμενη οσονούπο νέα σοδιά, οι εισαγωγές θα συνεχίσουν ομαλά. Οι ετήσιες συνολικές εισαγωγές ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύρια τόνους σιτηρών, μαλακό σιτάρι, αραβόσιτο και κρυθάρι και οι εξαγωγές σε 500.000 τόνους σκληρό σιτάρι, το οποίο η τιμή είχε αυξηθεί το 2021 και πάνω από 100% λόγω πολύ μειωμένης παραγωγής, κυρίως στον Καναδά, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, όπως δηλώνει. Ένα επίσης μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι η σημαντική αύξηση των τιμών των σιτηρών 36 με 70% ανάλογα με το προϊόν και τον άβλο των πλοίων. Μια ασφαλής πρόβλεψη για το πού θα φτάσουν οι τιμές των δημητριακών στο σύντομο μέλλον είναι παρακινδυνευμένη, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΔΙΣ, τόσο λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας της κατάστασης στην Ουκρανία, εάν θα ανοίξουν τα ουκρανικά λιμάνια όπου παραμένουν αποθηκευμένοι περίπου 20 εκατομμύρια τόνοι εισιτηρών, όσο και λόγω των καιρικών συνθήκων που θα επικρατήσουν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα είναι κάτι το οποίο τους πάντες καίει, κυριολεκτικά καίει. Είναι οι τιμές στα υγρά καύσιμα που μέρα με τη μέρα έχουν ακολουθήσει την ανιούσα. Παρά τις διαψεύσεις, παρά τις δηλώσεις για να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις, 2,5 ευρώ η αμόλυβδη και το πετρέλαιο επίσης παρακολουθεί την άνοδο της βενζίνης. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τα στοιχεία τα οποία δίνει ο Αθηναϊκός Τύπος για την κλιμακούμενη αύξηση. Τι θα γίνει στην αγορά αν το πετρέλαιο να ρηχηθεί στα 140 δολάρια το βαρέλι? Τι θα συμβεί αν ταυτόχρονα η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο υποχωρήσει περαιτέρω στο 1:1? Η τιμή της αμόλυβδης μπορεί να αναρριχηθεί στα 2,6 ευρώ σε μέσο πανελλαδικό επίπεδο, ενώ αρκετές περιοχές κινδυνεύουν να αναρριχηθεί και να σπάσει το φράγμα των 3 ευρώ. Όσο εφιαλτικό και αν ακούγεται το συγκεκριμένο σενάριο, δεν μπορεί να αποκλειστεί, πόσο μάλλον όταν πολλοί οργανισμοί, με πρόσφατο και χαρακτηριστικό παράδειγμα την εκτίμηση της Goldman Sachs, προβλέπουν ότι η ανισορροπία στην προσφορά του πετρελαίου που έχει προκληθεί εξαιτίας του πολέμου, αλλά και η αύξηση της ζήτησης μετά τον έλεγχο της πανδημίας, μπορούν κάλλιστα να στείλουν τη διεθνή τιμή του πετρελαίου στα 140 δολάρια το βαρέλι. Στην εξίσωση μπαίνει και ο παράγοντας ισοτιμία ευρωδολαρίου, διότι αν ένα βαρέλι πετρέλαιο κοστίζει σήμερα περί τα 116 ευρώ, μια περαιτέρω διολύσεση του ευρώ, σε συνδυασμό με μια άνοδο της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, μπορεί να στείλει το βαρέλι στα 140 ευρώ, δηλαδή τουλάχιστον 20% υψηλότερα σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα. Ευθεία συσχέτιση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου με τις δηληστηριακές τιμές των καυσίμων δεν υπάρχει. Προφανώς παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες. Ο ένας προαναφέρθηκε, η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο. Υπάρχει όμως και το μεταφορικό κόστος, οι ρήτρες καθυστερήσεων και φυσικά η ζήτηση. Αν λοιπόν γίνει μια υπόθεση εργασίας ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν θα οδηγήσουν σε ποσοστιαία αύξηση των δηληστηριακών τιμών κατά ένα επιπλέον 20%, τότε η κατάσταση στα δύο βασικά καύσιμα που ενδιαφέρουν, στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα διαμορφωθεί ως εξής. Αμόλυβδη.
Η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης για την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου διαμορφώθηκε στο 1,08 ευρώ ανά λίτρο και ήδη σήμερα κυμαίνεται σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Με αύξηση της δηληστηριακής τιμής κατά 20% αυτή προσεγγίζει το 1,3 ευρώ. Πάνω σε αυτό το ποσό πρέπει να προσθεθούν τα 50 λεπτά του ΦΠΑ, τα 70 λεπτά του ειδικού φόρου κατανάλωσης, περίπου 8 με 10 λεπτά που είναι το εμπορικό κέρδος, αλλά και 2,5 με 3 λεπτά από διάφορες άλλες χρεώσεις. Έτσι, η λιανική τιμή θα ξεπεράσει τα 2,61 ευρώ σε μέσο πανελλαδικό επίπεδο, κάτι που σημαίνει ότι τα νησιά των Κυκλάδων και τα Δωδεκάνησα θα χρειαστεί να πληρώνουν πάνω από 3 ευρώ. Πόσο σήμερα έχει ένα λίτρο αμόλυβδης? Κοντά στα 2,4 ευρώ σε μέσο πανελλαδικό επίπεδο και κοντά στα 2,8 ευρώ ανά λίτρο στα ακριβότερα πρατήρια της νησιωτικής Ελλάδας. Το σενάριο έχει υπολογιστεί με παραδοχή ότι το περιθώριο των εμπόρων δεν θα μεταβληθεί σε ποσοστιαία βάση, αλλά σε απόλυτο ποσό, θα παραμείνει δηλαδή σταθερό στα περίπου 8 λεπτά ανά λίτρο. Πετρέλαιο θέρμανσης. Μπορεί να μην πωλείται, όμως τα δηληστήρια το τιμολογούν. Σήμερα ένα λίτρο πετρελαίου θέρμανσης κοστίζει περίπου 1 ευρώ χωρίς φόρους, ενώ αν προσθεθεί σε αυτό το ποσό ειδικός φόρος κατανάλωσης των 28 λεπτών ανά λίτρο, ο ΦΠΑ και 10 λεπτά εμπορικού κέρδους, τότε η τιμή διαμορφώνεται στο 1,76 ευρώ ανά λίτρο, σαφώς ακριβότερα δηλαδή, σε σχέση με το κλείσιμο της προηγούμενης χειμερινής σεζόν. Αν μάλιστα η τιμή όπως βγαίνει από το δηληστήριο αυξηθεί κατά 20% επιπλέον, τότε η λιανική θα διαμορφωθεί στα 2 ευρώ το λίτρο σε μέσο πανελλαδικό επίπεδο και φυσικά θα αναρριχηθεί ακόμη ψηλότερα στις περιοχές εκτός των μεγάλων μητροπολιτικών κέντρων, όπου και το μεταφορικό κόστος είναι μεγαλύτερο και ο ανταγωνισμός μικρότερος. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, θα δούμε το ίδιο θέμα στη διάθρασή του στην τοπική μας πραγματικότητα. Στην Κέρκυρα, η τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται σχεδόν 2,5 ευρώ ανά λίτρο. Καταγράψαμε και την άποψη του Προέδρου του Συλλόγου των Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων Κέρκυρας, του κ. Αντωνισάκου, αλλά καταγράψαμε και την γνώμη του απλού καθημερινού πολίτη. Αυτού δηλαδή που καλείται να πληρώσει και αυτού ο οποίος μέσα σε ένα χρόνο έχει δει την τιμή των υγρών καυσίμων να έχουν μια αύξηση 70%. Φωτιά παίρνουν σχεδόν καθημερινά οι τιμές στα υγρά καύσιμα. Η απλή αμόλυβδη βενζίνη στην Κέρκυρα είναι ζήτημα ημερών να ξεπεράσει τα 2,5 ευρώ το λίτρο, ενώ φλερτάρει έντονα με τα 3 ευρώ. Αν σκεφτεί κανείς ότι οι αυξήσεις είναι καθημερινές και η κυβέρνηση απορρίπτει το σενάριο της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Οι καταναλωτές διαμαρτύρονται έντονα, βλέποντας τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους να γεμίζουν σχεδόν με τα διπλάσια χρήματα από ό,τι λίγους μήνες νωρίτερα. The gasoline costs more. Maybe 20% more. The rest is pretty okay. It's okay. Not so cheap, not so expensive. Πρόκειται για Ιταλό επισκέπτη, ο οποίος επισημαίνει ότι η τιμή της βενζίνης στη χώρα του είναι 20% φθηνότερη. Κατά τα λοιπά, λέει, οι τιμές στην Κέρκυρα είναι αντίστοιχες με εκείνες της Ιταλίας. 2,5 ευρώ βενζίνα. Αναγκάζεστε να περιορίζετε τις μετακινήσεις σας? Αναγκάζομαι να σκέφτομαι ότι κάθε φορά που βάζω βενζίνη εδώ και ξέρω ότι θα βάλω 1,5 ευρώ, τώρα βάζω 5,5. Και αναγκάζομαι να τρελαίνομαι κάθε φορά που θα βάλω βενζίνα. Μόνο αυτό ξέρω. Είναι μέχρι να γίνει το μπαμ. Αυτό είναι. Ποιος θα το κάνει, δεν ξέρω. Πολλοί θα το κάνουν. Σε λίγο δεν θα έχουμε να φάμε. Όχι σε λίγο, ήδη δεν έχουμε να φάμε. Έχετε υποχρεωθεί να περιορίσετε τις μετακινήσεις σας λόγω κόστου στη βενζίνη? Δεν πάω πουθενά, αγάπη μου γλυκιά. Πουθενά. Όταν σου λέω πουθενά, πουθενά. Ούτε στη μάνα μου δεν πάω. Σκέφτομαι τη βενζίνα. Έχω ένα μηχανάκι 50, όχι αυτοκίνητο. Ένα μηχανάκι 50. Ακόμη και οι πρατηριούχοι όμως δυσκολεύονται να διαχειριστούν την ανωδική πορεία των τιμών, βλέποντας την κατανάλωση να μειώνεται και τους οδηγούς να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους στις πλέον απαραίτητες. Δυστυχώς είναι εδώ και 15 μέρες καθημερινές οι αυξήσεις και βλέπουμε είναι έντονες ο ρυθμός των αυξήσεων των 20 λεπτών, των 30 λεπτών κάθε μέρα. Δυστυχώς αυτό δυσχεραίνει και την μετακίνηση των συμπολιτών μας. Φυσικά δυσχεραίνει και τον τουρισμό. Έτσι, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να διασκεδάσουν, να κάνουν τις διακοπές στην Κέρκυρα, σκέφτονται πάρα πολύ το πόσο θα χαράσουν βενζίνα ή αν θα μετακινηθούν. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που το συζητούσα με ένα συνάδελφό σας σε κανάλι Πανελλαδικής Ευέλειας είναι ότι πλέον πλήττεται και ο θαλάσσιος τουρισμός. Κάποιοι οι οποίοι θα βάζανε στα σκάφη τους δεν βάζουν ή προτιμάνε να βάλουν σε άλλες μαρίνες εκτός Ελλάδος ή βάζουν πάρα πολύ λίγο καύσιμο.
Είμαστε δυστυχώς οι πιο ακριβείς σχεδόν στην Ευρώπη και αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στον τουρισμό που είναι ένα κομμάτι, ένα γρανάζι της, που θα κινήσει την Ελλάδα να πάει μπροστά. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε για τον τουρισμό μας. Τα υγρά καύσιμα παρασύρουν και μια άλλη πλειάδα προϊόντων που δυστυχώς θα δούμε και άλλες ανατιμήσεις στην τσέπη μας πλέον. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων Κέρκυρας, Αντώνης Σάκος, υπογράμμισε πως πρόκειται για διεθνή δεδομένα που επηρεάζουν τη χώρα μας και στάθηκε στις αναφορές του Αμερικανού Προέδρου περί εσχροκέρδειας εταιριών. Και μια επισήμανση που δίνει τυχαίο να μιλάει ο πρόεδρος των ΗΠΑ για εσχροκέρδεια των εταιριών που πετρελαιοδών. Προχτές μίλησε και ανοιχτά για την Exxon Mobil, για τα πόσα δισεκατομμύρια έχει υπερκέρδη. Βλέπουμε υπάρχει μια διεθνή σκοπιμότητα κερδοσκοπίας που δυστυχώς δεν ξέρω το λόγο. Πρέπει κάπου να σταματήσει όμως. Ναι, ως κράτος όμως και ως Ελλάδα θα μπορούσαμε να πάρουμε μέτρα. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Μόνο να μειωθεί ο ειδικός φορός κατανάλωσης ή να πάρουμε κάποια σχετικά μέτρα, κάποιες επιδοτήσεις. Αλλά όχι στοχευμένα, πρέπει πλέον να γίνουν οριζόντια. Πρέπει πλέον οποιαδήποτε μείωση στο καύσιμο, επιδότηση, μείωση θα είναι αυτή, πρέπει να γίνει επί του καυσίμου και όχι στοχευμένα στις τσέπες κάποιων καταναλωτών. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Παργινός μαζί μας. Με τον Γιάννη να πάμε σε μια σύντομη συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα που έχουμε ήδη δει. Θέματα της κεντρικής, αλλά με τη διάθεσή τους σε επίπεδο τοπικής ειδησιογραφίας. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο, και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Σήμερα, βέβαια, τον ιδιωτικό τομέα δεν τον αφορά το Άγιο Πνεύμα, αφορά τον δημόσιο τομέα. Ας το πάρουμε θρησκευτικά, που το Άγιο Πνεύμα αφορά όλους μας και να μας φωτίσει. Ναι. Αλλά η αργία ισχύει μόνο στο δημόσιο, ενώ στον ιδιωτικό τομέα η εργασία είναι εργασία. Δυστυχώς και εγώ το γεύομαι καθημερινά και επί πολλά χρόνια. Η νέα ταξική διαίρεση της κοινωνίας αυτή. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δύο πράγματα θέλω να κουβεντιάσω μαζί σου. Μάλλον μια πρώτη γνώμη που θα τα κουβεντιάσουμε όλο το επόμενο διάστημα. Λέει ο κύριος Γιωργαντάς ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής όσον αφορά το θέμα της επισιτιστικής κρίσης για την οποία μιλάει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Και δεν είναι μόνο τα σιτηρά της Ουκρανίας ή και της Ρωσίας, αλλά είναι και τα σιτηρά της Ινδίας. Είναι και τα σιτηρά, όπως θα διάβασε φαντάζομαι, της Ιταλίας, η οποία έχει μια υστέρηση παραγωγής λόγω της ξηρασίας κατά 15%. Και ταυτόχρονα πολλές χώρες που διαβλέπουν ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα διατροφικό φαίνεται να περιχαρακώνουν την παραγωγή τους εντός των εθνικών τους ορίων. Θα ήθελα να πιστέψω τη φιλοδοξία του κυρίου Γιωργαντά για την Ελλάδα, όμως το οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεται από μια χώρα, ας μην το θέσουμε καθαρά εθνικά, ας το γενικεύσουμε. Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και σε ένα παγκοσμιοποιημένο γεωπολιτικό πλαίσιο δεν μπορεί μια κρίση να μην επηρεάσει μια χώρα μόνο ή μια ομάδα κρατών. Όπως η οικονομία, όσο ανθυρά και να είναι η εθνική οικονομία κάποιου κράτους, επηρεάζεται άμεσα από τη διεθνή οικονομική κρίση, έτσι και η εθνική μας υπόσταση, η ζωή μας στην Ελλάδα θα επηρεαστεί από την οποιαδήποτε επισιτιστική κρίση έρθει. Διότι δεν είναι μόνο οι ποσότητες του σιταριού ή του κριθαριού ή του καλαμποκιού που θα μπορέσουμε να έχουμε να αγοράσουμε περισσότερο ή λιγότερο, είναι και οι συνέπειες ή οι παράπλευρες απώλειες που η κρίση θα μπορέσει να δημιουργήσει. Δηλαδή, όταν καταστραφούν, σαπίσουν ή είναι μη κατάλληλα για να τα φάμε. Αυτά τα σιτηρά τα οποία είναι αποθηκευμένα τώρα στις αποθήκες στην Ουκρανία ή στα καράβια που είναι φορτωμένα και δεν μπορούν να φύγουν από τα λιμάνια. Τότε καταλαβαίνεις ότι αυτόματα θα δημιουργηθούν πιέσεις σε χώρες της Αφρικής. Αυτόματα θα δημιουργηθούν προσφυγικά κύματα. Αυτόματα ακόμα και οι χώρες που έχουν προς εξαγωγή σιτηρά θα τα κρατήσουν για τις δικές τους εσωτερικές καταναλώσεις. Είναι ένας φαύλος κύκλος καταστάσεων. Άρα δεν μπορεί η Ελλάδα μέσα σε αυτόν τον βαθύ και πλατή κυκαιώνα να μην επηρεαστεί. Γιάννη, πολύ σωστά το λες, πάρα πολύ σωστά. Και σαν να μην έχουν διδαχτεί τούτοι εδώ οι κύριοι και οι κυρίες που
αισθάνονται ή δηλώνουν πιο σωστά ταγή των πραγμάτων. Είναι κάτι παρόμοιο με εκείνο το οποίο έλεγε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για τις αυξήσεις στην αγορά. Ναι. Θυμάστε τι έλεγε. Η ιστορία του ανθρώπου είναι η ιστορία της μετανάστευσης. Και η μετανάστευση είχε ως αφετηρία πρωτίστως τη δυνατότητα της διατροφής. Επομένως, γι' αυτό και τα μεγαλύτερα κύματα μετανάστευσης δημιουργήθηκαν πότε, μετά από πολεμικές σειράξεις. Λοιπόν. Λοιπόν, τώρα το θέμα των υγρών καυσίμων αναρωτιέμαι πώς θα το διαχειριστεί η κυβέρνηση και πηγαίνοντας μάλιστα προς εθνικές εκλογές. Δηλαδή, μέρα με τη μέρα, δεν ξέρω αν παρακολούθησες το ρεπορτάζ που προηγήθηκε, ο απλός καθημερινός πολίτης εκφράζεται πια θυμωμένα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν είναι απλά θυμωμένος, βρίσκεται σε ένα πλήρες αδιέξοδο, αγαπημένε μου φίλε και συνάδελφε, διότι η αύξηση στη βενζίνη είναι ο βασικός κύκλος που δημιουργεί τον φαύλο κύκλο των ανατιμήσεων σε όλη την αγορά. Με αυξημένη βενζίνη σημαίνει αυξημένα μεταφορικά. Μεταφέρει βενζίνη εμένανε, μεταφέρει την οικογένειά μου, μεταφέρει τα προϊόντα μου και τις υπηρεσίες που μπορεί ένας υπαλληλός μου να παράσχει στον οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο ή φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ο φαύλος κύκλος των ανατιμήσεων. Μάλιστα. Γιάννη, θα τα δούμε όλα αυτά και θα τα συζητήσουμε. Νομίζω ότι είναι τα μεγάλα θέματα που θα μας απασχολήσουν, ίσως να καθορίσουν και τη δυναμική των πολιτικών εξελίξεων. Καλό βράδυ, σε ευχαριστούμε βράδυ, πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡ. Ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, το οποίο ξεκινάει περισσότερο ως Summer School. Οριοθετείται από σήμερα στην Κέρκυρα, θα εξελιχθεί όλη αυτή εδώ την εβδομάδα, με κορυφαίους επιστήμονες από διάφορα μέρη του κόσμου, κυρίως από την Ευρώπη, με γνώση αυτού του μεγάλου και πολύ ενδιαφέροντος κεφαλαίου της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Και μάλιστα με βάση τα δεδομένα τα οποία η τεχνολογία σήμερα προσφέρει ως γνώση και ικανότητα και δυνατότητα διαχείρισης. Για αυτό το συνέδριο θα δούμε το πλαίσιο του προγράμματος του, αλλά ταυτόχρονα θυμίζω την Παρασκευή η καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η κυρία Μαρία Λοϊσίδου, που είναι η ψυχή αυτού του συνεδρίου, είχε μιλήσει στο ΣΤΑΡΤ. Θα δούμε και ένα απόσπασμα από αυτά τα οποία μεταξύ άλλων είχε πει. Το 9ο Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων διοργανώνει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με τη συμμετοχή δεκάδων επιστημόνων από όλο τον κόσμο. Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν 15 έως 17 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, ενώ προηγείται του συνεδρίου και διήμερο σχολείο Summer School 13 έως 14 Ιουνίου, που εστιάζει στην αηφόρο διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την κυκλική οικονομία. Το συνέδριο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και τα πλέον αναγνωρισμένα συνέδρια σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, με εστίαση στη διαχείριση αποβλήτων, την κυκλική οικονομία και την εξοικονόμηση πόρων, τοποθετώντας το νησί της Κέρκυρας στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστημονικής προσοχής. Στο συνέδριο, το οποίο επιστημονική επικεφαλής από το MEP είναι η κυρία Μαρία Λοϊζίδου, συμμετέχουν με φυσική και διαδικτυακή παρουσία περισσότεροι από 750 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται εκ μέρους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο πλαίσιο συμμετοχής του στο πρόγραμμα 100 Ευφυείς Πόλης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου ο Δήμος συμμετέχει με κύριο θεματικό άξονα τη διαχείριση αποβλήτων και την κυκλική οικονομία και εκπροσωπείται από την Αντιδήμαρχο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και Project Manager της τοπικής ομάδας του ICC 100 Ευφυείων Πόλεων Παναγιώτα Τζάνε και τον επιστημονικό συνεργάτη και Assistant Project Manager της τοπικής ομάδας Βίκτορα Δημουλή. Πολίτες, σήμερα η διαχείριση των απορριμμάτων κυρίως εξαρτάται από το πόσο καλά οι πολίτες μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Χώρα κινείται με ένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, ακολουθούν τα 13 περιφερειακά σχέδια και ακολουθούν και τα τοπικά σχέδια των Δήμων. Το εθνικό σχέδιο έχει επικαιροποιηθεί με βάση αυτό το οποίο σήμερα η επιστήμη έχει δώσει ως λύση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Δηλαδή, το εθνικό μας σχέδιο παρακολουθεί τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και των ειδικών επιστημόνων. Θα πω ότι περισσότερο ακολουθούμε τις οδηγίες, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οδηγίες. Μάλιστα.
οι οποίες πρέπει να εκπληρώσουμε κάποια πράγματα. Σύμφωνα. Ότι πρέπει να απομακρύνουμε από τους χώρους ταφής, ότι πρέπει να κάνουμε διάφορα άλλα πράγματα. Βεβαίως τα υλικά που εμείς πάρα πολύ δουλεύουμε σε αυτό το συνέδριο πρέπει να τα αξιοποιήσουμε μέσα από την κυκλική οικονομία και τη βιοοικονομία. Μπορώ να πω εδώ η χώρα τώρα παίρνει τα πρώτα ερεθίσματα για να αρχίσει να κοιτά σε αυτή την κατεύθυνση. Πρωτίστως πρέπει να μαζέψουμε τα απορρίμματα με την έννοια του ότι πρέπει να φύγουν από τους χιτά, πρέπει να φύγουν μακριά από τους χώρους ταφής ή τους χαδά ή τις μεταφορές κλπ. Άρα πρέπει να κάνουμε κάποιες υποδομές για τη σωστή διαχείρισή τους και στη συνέχεια αξιοποίηση των υλικών που πρέπει να βρούμε τους καλύτερους τρόπους να αξιοποιήσει αυτόν τον υλικό. Ο πλανήτης δεν έχει άπειρα υλικά και αυτό είναι σίγουρο. Η Ευρώπη καταναλώνει 3 φορές αυτά που θέλει να ικανοποιηθεί. Συνεπώς ζούμε σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και σιγά σιγά αρχίζουν να λείπουν οι πρώτες ύλες από την Ευρώπη. Είναι σίγουρο ότι είμαστε από τις τελευταίες χώρες στη διαχείριση των απορριμμάτων, γιατί θάβουμε το 80% των απορριμμάτων, πράγμα που δεν είναι αποδεκτό. Έπρεπε να είχαμε κάνει διαλογή στην πηγή και να απομακρύνουμε από τα σχητά όλα αυτά τα υλικά. Είμαστε αρκετά πίσω, αλλά θέλω να πιστεύω ότι με τα έργα που έχουν δρομολογηθεί και δρομολογούνται και με τις απαιτήσεις ευρωπαϊκές, ότι σιγά σιγά θα μπούμε σε ένα καλύτερο ρυθμό. Όλοι οι περιφερειακοί σχεδιασμοί έχουν βάση τις οδηγίες ευρωπαϊκές. Δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός που είναι εκτός αυτής της λογικής. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε μερικά θέματα τα οποία είναι τεράστια σημασίας για την ασφάλεια στην οδήγηση και για την πραγματικότητα των υποδομών της Κέρκυρας. Είναι ο δρόμος στο Πέραμα, εκεί που έχει καταρρεύσει λόγω των πλημμυρικών φαινομένων του Μπάλου. Είναι η περίπτωση του ποταμού και της γέφυρας του ποταμού. Είναι η περίπτωση του παραλιακού μετόπου στη Χαρίτσα. Αναζητήσαμε τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη των τεχνικών έργων, τον κύριο Μανώλη Ορφανουδάκη. Πάμε να δούμε στο μεγάλο και κεταμένο ρεπορτάζ της Δώρας Ασπρέα τις απαντήσεις που έχει δώσει και αυτά τα έργα. Την ατέρμονη γραφειοκρατία απέδωσε ο αντιπεριφερειάρχης Μανώλης Ορφανουδάκης στην καθυστέρηση στην εξέλιξη των δημόσιων έργων και τις συνεχείς αλλαγές στις ημερομηνίες έναρξής τους, όταν ρωτήθηκε για μια σειρά σημαντικών έργων, όπως είναι η αποκατάσταση στο Πέραμα, στο σημείο που ο δρόμος έχει υποχωρήσει ακριβώς 8 μήνες πριν με το πέρασμα της κακοκαιρίας Μπάλος, επίσης την αποκατάσταση του παραλιακού μετόπου της Γαρίτσας και στο ποτάμι του ομώνυμου Προαστίου. Στην περίπτωση του Περάματος, και ενώ η τελευταία ημερομηνία για την έναρξη των εργασιών ήταν το τέλος Μαΐου, το ελεκτικό συνέδριο ζήτησε επιπλέον περιβαλλοντικά έγγραφα. Έχει γίνει λοιπόν η δημοπρασία, έχουμε προσωρινό μειοδότη, έχουν ζητηθεί όλα τα δικαιολογητικά και αυτή τη στιγμή η διαδικασία βρίσκεται και για τα δύο, και για το Πέραμα και για το παραλιακό τείχος της Γαρίτσας, βρίσκονται στο ελεγκτικό συνέδριο όπου και περιμένουμε να έχουμε μια απάντηση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την εγκατάσταση του εργολάβου. Ταυτόχρονα όμως, με την αποκατάσταση του Περάματος κρίνεται και ένα άλλο πολύ σημαντικό έργο, μια πρωτοβουλία την οποία είχαμε λάβει σαν περιφερειακή αρχή. Μιλάω για την αποκατάσταση του δρόμου συνολικώς από το Πέραμα μέχρι και τα Μωραΐτικα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να δοθεί ακόμα το πράσινο φως για τη δημοπράτηση, καθότι υπάρχουν 3 σημεία τα οποία έχουν σοβαρά γεωτεχνικά προβλήματα. Για να μπορέσει να δοθεί ύψους το συγκεκριμένο έργο είναι 4,5 εκατομμύρια ενταγμένο με τις μελέτες έτοιμες να αναμένουν στη διαχειριστική αρχή για το ΕΣΠΑ 14-20. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς πρώτα απ' όλους θέλουμε να μπορέσει άμεσα και γρήγορα να δοθεί το πράσινο φως ώστε να εγκατασταθεί ο εργολάβος, για να μπορέσουμε και εμείς να δημοπρατήσουμε ταυτόχρονα στο μεσοδιάστημα αυτό το έργο 4,5 εκατομμυρίων της οδικής ασφάλειας από το Πέραμα μέχρι και τα Μωραΐτικα. Άρα καταλαβαίνετε, για εμάς αυτή η αποκατάσταση έχει πολλαπλή σημασία. Αφενός, για να μπορέσει να αποκατασταθεί ένας δρόμος ο οποίος είναι αρκετά επιβαρημένος και μάλιστα να πούμε ότι είναι και η κεντρική αρτηρία προς τον νότο. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό οδικό άξονα, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουν να επισκευάσουμε όχι μόνο σε επίπεδο οδοστρώματος, αλλά και σε επίπεδο υδραυλικών έργων, τεχνικών έργων, για μεγαλύτερες απορροές ομβρίων και καλύτερη ειδική ασφάλεια. Πάντως, να πούμε ότι μας είχατε δώσει ένα χρονοδιάγραμμα ότι τέλη Μαΐου θα έχει μπει ο εργολάβος, θα έχει ξεκινήσει. Σωστά, το έργο. Αυτό ήταν το χρονοδιάγραμμα. Απορώ γιατί είστε έμπειρος
και τεχνικός, αλλά και στη θέση αυτή τη συγκεκριμένη, πολιτικά εννοώ. Δεν μπορούσατε να το έχετε προβλέψει αυτό. Θα σας πω, σας πήγαμε το πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Πολλές φορές ζητούνται από τις υπηρεσίες παραπάνω έγγραφα τα οποία πρέπει να σταλθούν και να εξεταστούν εκ νέου. Γι' αυτό κιόλας σε αυτή την περίπτωση ζητήθηκαν δύο συμπληρωματικά έγγραφα και γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί πρόβλημα, και το τονίζω και το υπογραμμίζω, ότι μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Απλά και μόνο ζητήθηκαν κάποια περιβαλλοντικά έγγραφα τα οποία έπρεπε να είχαν προσκομιστεί. Ο κύριος Αρφανουδάκης αναφέρθηκε και στην περίπτωση του ποταμού, όπου έχει αποσταλεί στην περιφέρεια η οριστική τεχνική έκθεση αποκατάστασης και εντός της εβδομάδας αναμένεται να έχει ξεκαθαριστεί η πορεία του έργου με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Με αυτή την οριστική μελέτη κάναμε ήδη μια πρώτη προσπάθεια την προηγούμενη εβδομάδα με την τεχνική υπηρεσία να δούμε πώς θα ξεκινήσει η εργολαβία η οποία υπήρχε σε εξέλιξη. Και να δούμε και να προγραμματίσουμε και τις υπόλοιπες εργασίες οι οποίες προβλέπονται, οι οποίες είναι ένα νέο έργο και το οποίο θα πρέπει να δημοπρατηθεί, όπως οι εργασίες υδραυλικές μέσα στο ποτάμι. Λοιπόν, η σεζόν, κυρίες και κύριοι, εξελίσσεται καλά τα δεδομένα. Φαίνεται να έχει η διαδικασία των αφήξεων αντίστοιχα χαρακτηριστικά με εκείνα τη σεζόν του 2019. Ωστόσο όμως οι επαγγελματίες είναι κουμπωμένοι. Και είναι κουμπωμένοι επειδή το κοστολόγιο στις πρώτες ύλες είναι εξαιρετικά αυξημένο. Θα δούμε τώρα τον κύριο Κατέχη. Ο κύριος Κατέχης είναι αντιπρόεδρος στον Σύλλογο των Εστιατών, στην Ένωση Εστίασης Κέρκυρας, πιο συγκεκριμένα. Το ρεπορτάζ είναι της Δώρας Σπρέα. Διανύουμε το δεύτερο δεκαήμερο του Ιούνιου και η φετινή εικόνα του τουρισμού για την Κέρκυρα αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων. Και αυτό γιατί, ενώ ο αριθμός των αφήξεων αποπνέει αισιοδοξία, η αποτύπωση στους τζίρους των καταστημάτων δεν είναι ακριβώς η ανάλογη. Αυτό σημαίνει πως οι επισκέπτες του νησιού αντιμετωπίζουν και εκείνοι τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν καταφέρει να απορροφήσουν απόλυτα τις ανατιμήσεις όλου του προηγούμενου διαστήματος, με συνέπεια να τις μετακυλίουν στους πελάτες τους. Τουλάχιστον αυτό επισημαίνει ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Εστίασης Σπύρος Κατέχης, ο οποίος αναφέρεται και στο πολύ συζητημένο θέμα των ημερών σε σχέση με τη μειωμένη προσφορά εργασίας στον κλάδο, που ψάχνει υπαλλήλους, ειδικευμένους και μη, χωρίς ανταπόκριση. Είναι μια πολύ μπερδευμένη περίοδος. Ενώ φαίνεται ότι έχει κόσμο, εισπρακτικά δεν ήταν αναμενόμενο που περιμέναμε. Και αυτό εξηγείται και ότι και οι ταξιδιώτες που έρχονται στην Κέρκυρα έχουν τα ίδια θέματα που αντιμετωπίζουν και εμείς. Ενεργειακή κρίση, θέματα με το έλλειψη φαγητού, έλλειψη τροφίμων. Οπότε και αυτοί έχουν μια ανασφάλεια. Οπότε ναι, μεν έχουν κλείσει τις διακοπές που έρχονται στην Κέρκυρα από πέρσι, αλλά από πέρσι, σχετικά με φέτος, έχουν ανέβει όλα 40% πάνω. Και φοβάται ο κόσμος, οπότε είναι λίγο σφιχτός. Συγκρατημένος, ας το πούμε έτσι. Εμείς από τη μεριά μας παρέχουμε ό,τι υπηρεσία καλύτερα μπορούμε να δώσουμε στον επισκέπτη. Υπάρχει φυσικά η κρίση, το θέμα στο προσωπικό, και δεν είναι επειδή δεν πληρώνει η εστίαση. Η εστίαση πληρώνει καλύτερα και από τα ξενοδοχεία, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού παγκοσμίως και χτυπάει και την Κέρκυρα και την Ελλάδα, και σε αυτή τη στιγμή εμείς προσπαθούμε με την ίδια την εργασία, με τα δικά μας τα χέρια, να μπορούμε να βοηθήσουμε, να μπορούμε να βγάλουμε αυτή τη σεζόν που δυστυχώς, όπως φαίνεται, θα έχει δουλειά, αλλά δεν θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Όλα αυτά τα χρόνια απορροφούσαμε εμείς και το ΦΠΑ που αυξανόταν και οι ανατιμήσεις. Πλέον, όπως και εσείς πάτε στο σούπερ μάρκετ και βλέπετε ότι είναι 20-30% πάνω, και εμείς προσπαθούμε να το απορροφήσουμε, αλλά πλέον δεν βγαίνει. Όταν γίνεται μια τιμολογιακή πολιτική ενός μαγαζιού καταστήματος, υπάρχει μια φόρμουλα. Ότι είναι τόσο τοις100% είναι το απάγειά μας, τόσο τοις100% είναι το προσωπικό, τόσο τοις100% υπάρχει ένα κέρδος. Το κέρδος του καταστηματάρχη είναι πάρα πολύ μικρό. Οπότε, όταν κάθε μέρα τα υλικά και τα αγαθά αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη, εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε καταλόγους από τη μία μέρα στην άλλη. Άρα, στην ουσία, ναι, το απορροφάμε. Το απορροφάμε και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να δώσουμε την ανάλογη υπηρεσία, το ανάλογο αγαθό, στην τίμια τιμή που λέμε, fair price. Η Κέρκυρα έχει μείνει πίσω και
Βλέπουμε κάποιες προσπάθειες να γίνονται. Μιλάω για το τομέα το δικό μου, στην εστίαση γίνονται πάρα πολλά καινούργια μαγαζιά, που αυτό είναι καλό, φέρνει ανάπτυξη. Γίνονται πάρα πολλές ανακαινήσεις, φέρνουν καταξιωμένους σεφ να μπορούν να κάνουν συμβουλευτικές, να ανεβάσουν το επίπεδο της γαστρονομίας. Από μέρος μας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να δώσουμε μια πολύ καλύτερη παροχή υπηρεσιών. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη είδηση είναι από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ο Ρωμά, ο οποίος εισέβαλε στο τμήμα πηγών του νοσοκομείου και μάλιστα χτύπησε δύο πράγεις κατά της νοσηλεύτριας, συνελήφθη, αλλά τελικά με οδηγία του εισαγγελέα έχει αφαιθεί ελεύθερος, καθώς έχει οδηγηθεί ή οδηγείται πιο σωστά σε τακτική δικάσιμο. Πάμε να δούμε τα τελευταία δεδομένα, τα δεδομένα αυτής της υπόθεσης στο ρεπορτάζ. Ελεύθερος αφέθηκε ο συλληφθής που βαρύνεται με τις κατηγορίες της σωματικής βλάβης, της απειλής και της εξύβρισης το βράδυ του Σαββάτου σε νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας. Πιο συγκεκριμένα, ο συλληφθής οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου απολογήθηκε και στη συνέχεια ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, όπου με προφορική του εντολή ο κατηγορούμενος το πρωί της επομένης αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Ο κατηγορούμενος, παρά το γεγονός ότι χειροδίκησε σε εργαζόμενο και του προκάλεσε σωματικές βλάβες, ενώ κινήθηκε εναντίον και των αστυνομικών, η εισαγγελική αρχή έκρινε ότι πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος. Το περιστατικό εξελίχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας το Σάββατο το βράδυ, όταν ο συλληφθής που φέρεται τσιγκάνος γροθοκόπησε στο πρόσωπο και κλώτησε την νοσηλεύτρια στη διάρκεια περιστατικού, κατά το οποίο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, εκείνος συνόδευε ασθενείς στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, επιμένοντας να δοθεί προτεραιότητα αντιμετώπισης του δικού του ασθενούς, ενώ επιπλέον αρνούνταν επίμονα να φορέσει μάσκα προστασίας κατά του κορονοϊού κατά την είσοδό του στο κτίριο. Το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, Λεωνίδας Ρομπάτης, ο οποίος, μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ, σημείωσε ότι στη διάρκεια του συμβάντος παρίστανται αστυνομικοί λόγω μεταγωγής περιστατικού, οι οποίοι επενέβησαν. Ο τσιγκάνος συνελήφθη ενώ κινήθηκε απειλητικά και εναντίον των αστυνομικών. Η νοσηλεύθερια μήνυσε τον αφήγκανο για σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση. Ο πρόεδρος της ΕΓΕΣΥΚ, Νίκος Πολύζος, τόνισε, μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ, ότι οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο δεν είμαστε σάκι του μπόξ. Εργαζόμαστε ήδη υπό αντίξωες συνθήκες, με τραγική έλλειψη προσωπικού και πολλοί από εμάς χωρίς ανάπαυση. Το νοσοκομείο όφιλε να έχει αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά το περιστατικό, γιατί τέτοιου είδους επιθέσεις αυξάνονται συνεχώς το τελευταίο διάστημα, υπογράμμισε. Παράλληλα, κάλεσε τη διοίκηση του νοσοκομείου, τον Υπουργό Υγείας και κάθε άλλο εμπλεκόμενο να εξασφαλίσουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας και προστασίας των εργαζομένων, όπως άλλωστε είναι υποχρεωμένοι να πράξουν κατά τον νόμο. Επιπλέον, κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει στην αλλαγή του νόμου πλαισίου σχετικά με τις επιθέσεις σε δημοσίους λειτουργούς στον χώρο εργασίας τους, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα των διοικήσεων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη άμεσα. Κατέληξε ο κύριος Πολύζος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα θα δούμε ένα θέμα το οποίο το προσεγγίσαμε ως πρόβλημα μετά από οδηγίες κατοίκων της περιοχής του Λόφου Αβράμι, δηλαδή ενός από τα βασικά ιστορικά σημεία της πόλης Κέρκυρας. Σκουπίδια, χόρτα, δείτε το ρεπορτάζ. Όχι, δεν πρόκειται για εικόνες από κάποιο χωριό της Κέρκυρας. Βρισκόμαστε στην οδό Ιωάννου Θεοτόκη, την πρώην Αβραμίου δηλαδή, και στις παρυφές του Λόφου Αβράμι, ο οποίος στοιχιώνεται από το σχεδόν ερυπωμένο ιστορικό κτίριο που μέχρι τη δεκαετία του 90 στέγαζε το γυροκομείο του Δήμου Κερκυραίων. Αλλά αυτό είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Ο Δήμος καθάρισε τη βλάστηση γύρω στο Πάσχα, λένε οι καταστηματάρχες. Όμως τα χόρτα κοντεύουν να μας πνίξουν, σχεδόν κρύβοντας από την κοινή θέα τα αμέτρητα σκουπίδια που πετούν ασυνείδητοι και τα οποία κατακλείζουν κάθε σημείο, επιβεβαιώνοντας ότι η Κέρκυρα είναι ίσως μία από τις πλέον βρώμικες ελληνικές πόλεις. Η Νίνα Βιτάλ, ενεργή Κερκυραία πολίτης, μιλά με αποστροφή αλλά χωρίς περιστροφές για την εικόνα της περιοχής. Είμαστε ένα νησί δυστυχώς της παρακμής και του απόλυτου δήθεν. Είμαστε το νησί της εγκατάλειψης. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται, εδώ είναι ένας λόγκος που λέμε στην Κέρκυρα. Αν κάποιος κάνει κάτι θα πάει όλος ο Λόφος στα βράμι. Στον αέρα και όχι μόνο. Γύρω γύρω είναι μαγαζιά, είναι η κάδη εδώ με τα σκουπίδια. Τα δέντρα γύρω γύρω είναι λουγκιασμένα, έτσι. Η παγιά πόλη υπογωμένο στην Εβραϊκή έχει 2 χρόνια να περάσει εδώ καθαριστής. Δεν είναι μόνο για τους τουρίστες, γίνεται και για μας που πληρώνουμε ό,τι μπορούμε να πληρώσουμε. Έλεος δηλαδή, ποιος είναι ο πολιτισμός? Ο πολιτισμός ξεκινάει από τη διαχείριση των απορριμμάτων μας. Ξεκινάει να έχουμε δημόσιες τουαλέτες. Έχετε
έχετε πάει να δείτε τις τουαλέτες στην πλατεία και στο Σαρόκο. Δηλαδή στην Ουγκάντα θα είναι πολύ περήφανοι για τις τουαλέτες που θα έχουν. Ωραία τα γραφεία, ωραίες οι πολυθρόνες, ωραίες οι αντιμυστίες. Ας βγούνε και λίγο στην πιάτσα ρε παιδιά να δούνε τι χαμός γίνεται. Η παλιά πόλη βρωμάει. Τα γκαντούνια βρωμάνε και ζέχνουνε. Σου λέω είμαστε 5-10 τρελοί. Δύο σε κάθε περιοχή αν είμαστε είναι ζήτημα. Γιατί κάποιος κουράζεται. Εγώ όλη μέρα 6,5 ώρα με τη σκούπα. Είναι ντροπή. Τι άλλο να πω. Ειλικρινά, αν αυτό θεωρείται πολιτισμός, να το χαιρόμαστε με γεια μας, με χαρά μας. Έτσι. Και να βραβεύσουμε τις μπάντες βέβαια και τις χοροδίες μας, διότι εκεί είναι ένα, το 38 δίδυμα του πολιτισμού. Όταν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε ετούτα εδώ τα πράγματα. Είναι απαράδεκτο. Είναι ντροπή. Πραγματικά είναι ντροπή. Και δεν είναι κάτι φοβερό να διορθωθούν. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Όπως τα είδαμε, τα καταγράψαμε και τα προσεγγίσαμε στην ροή του δελτίου μας. Θα ακολουθήσει η πρόνοση του καιρού και οι διαφημίσεις. Σε λίγη ώρα στην εκπομπή Υπάρχει Θέμα θα έχω απόψε μαζί μου τον συνάδελφό μου, τον Κυριάκο Μάνηση. Θα έχουμε δυνατότητα να κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτά τα μικρά που είναι ταυτόχρονα πολύ μεγάλα. Το στοιχείο τη επικαιρότητα που έχει να κάνει με τους συμβασιούχους και όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν μια πολιτικοκοινωνική ατμόσφαιρα. Μιας περιοχής πλούσιας κατά τα άλλα, αλλά με πολλά λειτουργικά προβλήματα και με πολλά ερωτήματα τα οποία δεν την χάνουν απαντήσεων από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ευθύνη να δίνουν απαντήσεις. Κυρίες και κύριοι, σε λίγη ώρα. Έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κέρκυρα με έντονη ηλιοφάνεια. Αργότερα προς το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις που θα πυκνώσουν και ενδέχεται να σημειωθούν σποραδικές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί και αργότερα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς. Η έντασή τους δεν θα ξεπεράσει τα 2 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα αγγίξει και τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.